το κομμάτι του λαού μας της περιοχής δείχνει ότι έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με όποιον του αφαιρεί τα δικαιώματα και κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα αν δεν αμυνθεί σε όποιον του επιτίθεται και δεν ανασυντάξει τις δυνάμεις του για να διεκδικήσει πουθενά και δεν πρόκειται και ποτέ. Πρέπει να ξεκινήσουμε με το εξής, ότι κάναμε την ερώτηση ο βουλευτής ο Καραφανασόπουλος την Παρασκευή στην κυβέρνηση, απαντούσε ο κύριος Πλεύρης και δεν ξέρω ποιος είδε το βίντεο, την απάντηση της κυβέρνησης, λέει αλλά της κυβέρνησης, η περιφρόνηση και η ειρωνία απέναντι στο αίτημα του κομμουνιστή βουλευτή να μην αγγίξουν τα λεπτά γιατί εξυπηρετεί ευρύτερα λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη σε αυτές τις συνθήκες ακρίβειας, φτώχειας, δυσκολίας, να έχουν κοντά τις υπηρεσίες που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να τις αποφύγουν, γιατί τις επιβάλλει το κράτος με όλους τους τρόπους. Η ειρωνία ήταν απίστευτη. Μέσα στις άκρες είπε ότι εντάξει, ο λαός της περιοχής μάλλον έχει χόμπι να αγωνίζεται, ενώ έχει τη δυνατότητα να πάρει το κινητό για να τα λύσει όλα τα ζητήματα. Δεν έχει τι να κάνει και ξεσηκώθηκε σε αγώνες. Και ότι αν θέλει αυτός ο λαός της περιοχής να έχει αυτές τις υπηρεσίες, να μάθει να τις αξιοποιεί, να τις χρησιμοποιεί, να στέλνει περισσότερα γράμματα, λέει, για να βγαίνουν περισσότερα κέρδη για αυτό που κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Άρα πρέπει να αρχίσετε να γράφετε σε όποιον ξέρετε, για να μην κλείσουν τα λεπτά. Αυτή ήταν η περιφρόνηση με την οποία έγινε η αναφορά της κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει τι. Εφαρμόζει και αυτή την πολιτική του κέρδους. Γιατί όλα αυτά, ό,τι έχει σαπίσει τη ζωή μας σε σχέση με την πρόσβαση στην υγεία, με την πρόσβαση στην καθολική παιδεία, με την πρόσβαση στην εργασία, τέλος πάντων και όλα τα αυτά τα δικαιώματα στη ζωή μας, το κέρδος τώρα ήρθε να αγγίξει και να σαπίσει τη ζωή μας και σε αυτή την πτυχή της, στην κάλυψη των αναγκών με αυτές τις υπηρεσίες που πάνε και γιατί, γιατί θέλει περισσότερα κέρδη. Είναι τόσο απλό. Το Πασόκη ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση των λεπτά, όπως η ΔΕΗ, το ΟΤΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα λεπτά στο υπερταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός που θα το πάρει θα το αναδιαφρούσει έτσι που να δίνουν περισσότερα κέρδη. Και δεν τον ενδιαφέρει πού θα πας, είπαν οι αγαπητοί και ο Δήμαρχος και οι κοινοτάρχες. Πόσα κλείσανε. Και τον ίδιο λόγο κλείσανε. Δεν κάποιος θα σταματήσει να διεκδικεί την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες? Όχι. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα θα υπομειστεί περισσότερο βάρος, περισσότερο χρόνο, περισσότερα κόστη, που πάλι οι βενζίνες, που πάλι τα εισιτήρια. Δεν υπάρχει αστικό για μέχρι τη θέρμη, ας πούμε, που θα μπορούσε δηλαδή να πούμε ακόμα και αυτό. Ότι υπάρχει ένα επίκεντρο, ένα χώρο στον οποίο μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά και εκεί η επιβάρυνση συνολικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εδώ το ζήτημα εμείς το λέμε καθαρά. Το θέμα είναι αν ο λαός της περιοχής ή οπουδήποτε ανεχτεί την υποβάθμιση της ζωής του σε έναν ακόμα τομέα. Και πρέπει να περάσει, εμείς λέμε, στην αντεπίθεση χωρίς καμία ανοχή, ούτε στην υποβάθμιση της υγείας που έκλεισε το κέντρο υγείας, αγροτικό ιατρείο, είτε την υποβάθμιση της χρηματοδότησης της μεταφοράς, είτε την υποβάθμιση τέλος πάντων του βιωτικού υπέδρου των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, τώρα με το νομοσχέδιο, γιατί θα τους αρχίσει όλους, στα σχολεία που συγχωνεύονται και κλείνουν και όλοι χρειάζονται ουσιαστικά για τις πλέον ζωτικές, για την κάλυψη των πλέον ζωτικών αναγκών, να κάνουν κολοτούμπες στην κυριολεξία. Όλη μέρα να τρέχουν από εδώ και από εκεί και να ταΐζουν τις τσέπες όλων αυτών που έχουν αρπάξει τις υπηρεσίες τις οποίες πριν, όπως τις είχε κατακτήσει ο λαός μας, σε έναν βαθμό ήταν ή δωρεάν ή τέλος πάντων ήταν φθηνές. Άρα εμείς λέμε καμία ανοχή. Και γιατί? Γιατί αν κοιτάξει κάποιος πολύ, ακόμα και επιφανειακά, τον προϋπολογισμό του κράτους, θα δει για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είπε ο πρόεδρος, ο δήμαρχος για, το, ας πούμε, για τις τράπεζες.
Για να στελεχωθούν μέχρι τα υγρονομικά ιατρία, τα κέντρα υγείας, ας πούμε, χρειάζονται 35.000 υγειονομικοί τόσοι λίγο. Αν τους πάρει όλους αυτούς το κράτος, τους αυξήσει και το μισθό για να καλύπτουν τις ανάγκες τους, συν το 13ο, 14ο μισθό. Και πλέον εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη περίθαλψης, υγείας, είμαστε πλήρως καλυμμένοι, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε τίποτα στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνει το έργο των υγειονομικών. 4 δισεκατομμύρια δώσανε η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση παραπάνω από όσα χρειάζεται στο ΝΑΤΟ για τις δολοφονικές φρεγάτες που τώρα στέλνουν για να τσακίζουν το λαό της Παλαιστίνης. Μία φρεγάτα είναι όσο το ζήτημα υγείας μας. Τα λέω τώρα περισσότερο σαν να αξιοποιήσει μας και για να καταλάβει κανένας ότι το μέγεθος του πλούτου που μαζεύουν από τις τσέπες μας με τη φορολογία θα ήταν τώρα να έχουμε διαστημόπλια σχολεία και νοσοκομεία και καμία ανάγκη όπως αυτές που ουσιαστικά δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχουν στην κοινωνία με βάση την ανάπτυξη. Με βάση την ανάπτυξη, αυτό είναι το ακριβώς το θέμα μας, ότι υπηρετείται όλο το κέρδος, υπηρετείται όλα τα κόμματα το κέρδος, έχετε ψηφίσει όλες αυτές τις διαδικασίες, το πέρασμα των νευραλγικών καθολικών υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο λαός μας σε ιδιωτικά χέρια που γεμίσουν τσέπες με το κέρδος. Χαίρετε κάτι. Τα ίδια ζούμε με την ΔΕΗ που τρώει το μισό μισθό όλων. Η ιδιωτικοποίηση. Όλοι τη στήριξαν. Αν θα έρθουν να μιλήσουν, θα μιλήσουν ότι θα παλέψουμε να μην γίνει κτλ. Κτλ. Τι θα γίνει τώρα. Τώρα θα συνεχίσει να επιδοτεί το κράτος από τις δικές μας τσέπες για το ταχυδρόμο που θα έρχεται από που θα έρχεται μέχρι το σπίτι μας και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα ανοίξει ένα πρακτορείο και θα σας πει σας σώσαμε. Με δεκαπλάσιο κόστος. Γιατί αυτό θα γίνει. Και πάλι θα το μελετήσουν φυσικά γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να μην τους συμφέρει και αυτό το ύψος της κερδοφορίας από τη συμμετοχή του κόσμου για την κάλυψη αυτών των αναγκών μέσω αυτών των υπηρεσιών. Μπορεί να τα αφήσουμε και να τρέχει ο κόσμος από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τελειώνω. Πολύ καταχράστηκα τον χρόνο σας. Αυτό που κάνετε είναι αυτό που οδηγεί στη νίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορείτε, εγγυάται και μπορείτε να υπολογίζετε στην ανάμειξη και στην οργάνωση της πάλης από τη Βουλή ως το Δήμο εδώ και την κοινότητα με όλες τις δυνάμεις, ανυποχώρητα, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της ύπαρξής του από τότε που δημιουργήθηκε. Να τελειώνει, να οργανώσει πάλι το λαό μας για να τελειώνει από αυτή τη μήτρα που δημιουργεί τα προβλήματα στο κόστος ζωής και την υποβάθμιση συνολικά της ζωής μας, άσχετα ποια είναι η υπηρεσία για την οποία μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Στο πλευρό σας μέχρι τελική νίκη.